Ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία για τις αιτίες πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων, αλλά και για την οδική συμπεριφορά που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε συνεργασία με τη Γέφυρα ΑΕ, όπως παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Τσόγκα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16 Ιουλίου. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθηκε 24 ώρες σε δείγμα 724 ατόμων σε πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως η Πάτρα, ο Πύργος, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, το Αίγιο και άλλες, το αλκοόλ θεωρείται η συχνότερη και σημαντικότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων σε ποσοστό 91%. Μεταξύ των παραγόντων, όπως σημείωσε ο κ. Τσόγκας, που θεωρούνται υπεύθυνοι για τροχαία, είναι ακόμη η υπερβολική ταχύτητα, η επιθετική οδήγηση, η απόσπαση προσοχής και η ατελής γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όσοι έλαβαν μέρος στην έρευνα παραδέχθηκαν επίσης πως σε διάστημα των 12 τελευταίων μηνών, έστω μία φορά, το 90% έχει υπερβεί τα όρια ταχύτητας, το 46% έχει οδηγήσει ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ, το 70% έχει οδηγήσει ενώ μιλούσε στο κινητό κρατώντας το με το ένα χέρι, το 24% έχει οδηγήσει ενώ έγραφε ή έστελνε γραπτά μηνύματα ή emails και το 55% έχει οδηγήσει χωρίς να σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρέπει να μας αφυπνίσουν για την ευθύνη όλων μας να υπάρχει ασφάλεια στο δρόμο, σημείωσε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Ο Απόστολος Κατσιφάρας μίλησε για το δυναμικό, όπως το χαρακτήρισε, πρόγραμμα αναβάθμισης, συντήρησης και βελτίωσης που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το οδικό επαρχιακό δίκτυο, αλλά και για τους αγροτικούς δρόμους που απαντά στις προκλήσεις των καιρών. Απλά σε μια διαδικασία μόνο στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Θα μπορούσε. Όμως, από την άλλη πλευρά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει μεγάλες διαστάσεις και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, στον άνθρωπο, στις ζωές. Και είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε καταρχήν τα δεδομένα. Τι έχουμε να διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν εμείς επιλέξαμε το θέμα αυτό να έρθει εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, και ως πρώτο θέμα. Γιατί αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γιατί έχουμε αυτά τα δεδομένα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν. Το ένα είναι οι υποδομές. Το άλλο είναι ο οδηγός, είναι η κουλτούρα, η συμπεριφορά και το άλλο είναι το όχημα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους. Τι κάνουμε όμως και τι έχουμε σχεδιάσει. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών, ως περιφέρεια έχουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βελτίωσης, συντήρησης, εξυγχρονισμού, αναβάθμισης του επαρχιακού αλλά και του παλιού εθνικού οδικού δικτύου. Ακόμη και τρία θέματα που είναι σήμερα, ιδιαίτερα η Πατρών Αιγίου, το παλιός εθνικός δρόμος, η Κατούνα Λουτράκη, δηλαδή κοντά στη Γόνιτσα, αλλά και όλα τα άλλα έργα συντήρησης, απαντούν σε αυτή την πρόκληση και την ευθύνη. Όταν δίνουμε αγώνα, εμείς γενικά έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο που να υπηρετεί τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Γιατί έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο κάποιο που είναι πεπαλαιωμένο εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν το προσπερνάμε εύκολα αυτό. Τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε κανόνες οδικής ασφάλειας σε όλο το δίκτυο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ. Ειδικά κονδύλια ΕΣΠΑ, πάνω από 1.350.000 ευρώ, έχουν διατεθεί εξάλλου από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 για την ενίσχυση της τροχέας σε μέσα και εξοπλισμό, πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης και αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέσα και στον εξοπλισμό που έχουν διατεθεί στην τροχέα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορούν
55 συνολικά οχήματα, 19 δίκυκλες μοτοσικλέτες, 21 συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, 90 πομποδέκτες αυτοκινήτων και κινητή, όπως επίσης 17 αλκοολόμετρα. Στόχος μας είναι η συμβολή στο σημαντικό έργο της τροχέας για την πρόληψη ατυχημάτων, τόνισε ο κ. Κατσιφάρας και ανέφερε ότι το φθινόπωρο αναμένεται να εκδοθεί νέα πρόσκληση για την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης και στα στοιχεία της Διεύθυνσης Μεταφορών της Αχαΐας, όπου μόνο και κατά τον μήνα Μάιο αφαιρέθηκαν από την τροχέα περίπου 100 άδειες οδήγησης για παραβάσεις. Με ανησυχεί ότι το 50% αφορά μη χρήση κράνους, το 20% χρήση αλκοόλ και το 30% ανασφάλιστα οχήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας, κατέληξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Εμείς κάνουμε, θα έλεγα, μια σοβαρή δουλειά. Τα έχουμε μελετήσει, ακούμε το Συμβούλιο Έρευνας, το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, σε όλες τις κανόνες, συνεργαζόμαστε με την τροχέα σε όλους τους νομούς, δηλαδή και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, και πάνω απ' όλα έχουμε στηρίξει και όλο το κομμάτι του ελέγχου. Δηλαδή, μόνο σας κάνω μια αναφορά, από το ΕΣΠΑ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στηρίξαμε την τροχέα για να πάρει όλο τον εξοπλισμό. Δεν θα ήθελα να αναφέρω, θα κάνω μια ενδεικτική αναφορά από το ΠΕΠ. Η τροχέα εδώ στην περιφέρεια διατέθηκαν 1.363.000 από το ΠΕΠ, αφορούσε αυτοκίνητα, τζιπ, διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και συσκευές ελέγχου ταχύτητας, αλκοόμετρα. Δηλαδή η περιφέρεια συμμετέχει ενεργά και στηρίζει εμπράκτως. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές σε αυτή τη ζωή κανείς δεν λέει ούτε από πήρα τα χρήματα, αυτά όλοι έχουν κάνει τη δουλειά από μόνοι τους. Όλοι από μόνοι τους. Από μόνοι τους όλοι. Αυτό είναι που πληρώνεται. Αυτή είναι η κουλτούρα. Το ΠΕΠ διέθεσε χρήματα. Ναι, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, πήραμε σύγχρονο εξοπλισμό, αυτοκίνητα, μεταχήμετρα, ελέγχου για όλους τους αυτοκινητόδρομους. Τώρα και στη νέα προγραμματική περίοδο, στην αναθεώρηση εμείς και εκεί προσπαθούμε να ξαναβρούμε πόρους για να διαθέσουμε έτσι ώστε η τροχιά να έχει σύγχρονο μηχανή. Εξάλλου, ανάλυση των επιμέρους στοιχείων έγινε τόσο από τη Βασιλική Μιλωνά, πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, όσο και από τον αντιπρόεδρο και υπεύθυνο επικοινωνίας της γέφυρας ΑΕ, Γιάννη Φρέρη, που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Οι ίδιοι ζήτησαν τη συνέχιση και τη διεύρυνση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον περιορισμό των τροχαίων. Έχουμε ακόμη δρόμο για την πλήρη ασφάλεια, σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μιλωνά. Για τις αιτίες και τα αποτελέσματα των τροχαίων μίλησε και η διοικητής της Τροχέας Πατρών, η Ιωάννα Παναγοπούλου, που επίσης είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τη γέφυρα, τη Βασιλική Μιλωνά, πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας και τη διοικήτρια της Τροχέας για τη διάθεση της έρευνας, που είχε στόχο την ενημέρωση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρίως την ευαισθητοποίηση των πολιτών.